Ξεκίνησαν και εμβολιασμοί στο νοσοκομείο του Φίλου, όπως βλέπετε υπάρχει συμμετοχή και έχουμε ξεκινήσει με τους γιατρούς κατά πρώτο και όπως βλέπετε συνεχίζεται και με τους υπόλοιπους από το νοσηλευτικό προσωπικό και φυσικά όλοι τους επαγγελματίες υγείας στο νοσοκομείο μας. Πώς θα εμβολιαστούν αυτό το τρίμερο? Εμείς θα εμβολιάσουμε στο νοσοκομείο 115 άτομα. Είναι όλοι οι επαγγελματίες υγείας οι οποίοι προέρχονται από το νοσοκομείο μας, από τα κέντρα υγείας της επαρχίας Ναυτίας και από το Λιβωρίο και το Κρανίδι. Πού άλλο έχει εμβολιαστικό κέντρο στην Αυλία? Έχει στο Άρκος, στην Αυλία, έχει στο νοσοκομείο του Άρκος με δύο εμβολιαστικές γραμμές και με βάση τα όσα ακούσαμε χθες, εμείς θα συνεχίσουμε να εμβολιάζουμε και τον πληθυσμό, αλλά παράλληλα έχει ανακοινωθεί ότι θα είναι εμβολιαστικά κέντρα και τα τούμπα. Περιμένουμε οδηγίες καθημερινά, όπως βλέπετε είμαστε διασυνδεμένοι με το Υπουργείο και δίνουμε αναφορά για το κάθε εμβόλιο και αν παρατηρήσατε έρχεται και αναφορά στο κινητό του κάθε εμβολιαζόμενο για το πότε θα κάνει την επαναληπτική δόση. Είμαστε όπως βλέπετε πλήρως οργανωμένοι, εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλο το προσωπικό του νοσοκομείου το οποίο συμμετέχει, τους γιατρούς μας, το προσωπικό, το νοσηλευτικό, τα παιδιά του κόμματος που είναι και αυτά εδώ σήμερα και σε κάποιες διαδικασίες και φυσικά το διοικητικό προσωπικό που βοηθά τη διαχείριση μαζί με τη φαρμακοποιό να μην υπάρχει το παραμικρό πρόβλημα. Κύριε Βασιλόπουλο, κρατιέται το πρωτόκολλο κατά γράμμα, βλέπετε. Το πρωτόκολλο κρατιέται πραγματικά κατά γράμμα. Μία φορά θα ανοίξει το ψυγείο για να βγουν τα εμβόλια σήμερα για να διαφυλάξουμε και, και τα εμβόλια τα οποία μας έχουν παραδοθεί σαν κόλλο φαρμακοποιό. Εδώ στο νοσοκομείο του Ναυτιλίου, για πείτε μας. Εγώ είμαι της άποψης ως παιδίατρος ότι πρέπει να κάνουμε τα εμβόλια. Τα εμβόλια στο πλαίσιο της πρόληψης. Ο Ιπποκράτης μας έχει δώσει σαν αρχή κάλιον το προλαμβάνιν του θεραπεύειν. Καλύτερα λοιπόν να προλαβαίνεις από το να θεραπεύεις. Επομένως πρέπει να κάνουμε εμβόλιο. Μας παρέχεται εμβόλιο. Αυτό το εμβόλιο τώρα, κάποια άλλα στη συνέχεια, τα οποία και θα τα χρησιμοποιήσουμε για να ανασφύγουμε την εξάπλωση της νόσου COVID-19. Ξεκίνησε λοιπόν σήμερα η διαδικασία, σήμερα πώς ακριβώς γίνεται? Σήμερα η νοσηλευτική μονάδα Ναυτιλίου ξεκινήσαμε τη διαδικασία. Ήδη από χθες ξέρετε ότι ήρθαν τα εμβόλια με κατάλληλο ψυγείο, μπήκαν στο ψυγείο του φαρμακείου μας και από εκεί και πέρα σήμερα το πρωί πήραμε δόσεις εμβολίων και ξεκινήσαμε τον εμβολιασμό σύμφωνα με το πρόγραμμα όπως το είχαμε καταρτήσει ονομαστικά σε συναδέλφους, συνεργάτες και από κέντρα υγείας και από δομές δικές μας και προχωράμε. Θα εμβολιαστούν γύρω στα 115. Όχι, 115 έχουμε καταρχήν να εμβολιαστούν. Θεωρώ και πιστεύω ότι θα κάνουμε πολύ περισσότερα στην πορεία. Όλο και κάποιοι συνάδελφοι περισσότεροι έχουν να δηλώσουν ότι θέλουν να εμβολιαστούν. Πριν όμως κλείσαμε ένα κατάλογο την περασμένη εβδομάδα, ξεκινάμε με αυτά και συνεχίζουμε. Όσον αφορά την Ερμιονίδα. Στην Ερμιονίδα θα εκπαιδευτεί το Κέντρο Υγείας Κρανιδίου, οι συνάδελφοι από εκεί, και θα συνεχίσουμε εκεί τον εμβολιασμό, φαντάζομαι. Αυτές όμως είναι εντολές που παίρνονται κεντρικά και κυβερνητικά. Πάντως έχουμε και αριθμό κρουσμάτων ανεβασμένων στην Αργολίδα. Στην περιοχή μας έχουμε. Ναι, είχαμε 26 καταγράψει χθες. Είναι όμως αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποιον βαριά. Πιστεύω, και επειδή δεν είμαι η αρμόδια να πω, πιστεύω ότι νοσηλεύονται σπίτι τους, νοσηλεύονται εκεί που πρέπει με την επίβλεψη των δικών τους γιατρών. Στο νοσοκομείο του Ναυτιλίου έχουμε νοσηλευόμενους. Όχι τώρα.